Η Ελλάδα είναι σταθερός, αξιόπιστος και φερέγγιος εταίρος του ΝΑΤΟ, επεσήμανε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, εγκαινιάζοντας το κέντρο αριστείας ολοκληρωμένης αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ στα Χανιά. Η λειτουργία του κέντρου έρχεται να ενισχύσει τις υπάρχουσες στρατιωτικές και συμμαχικές μονάδες, ενώ συνδέεται με την στρατηγική σημασία της Κρήτης σε εσωτερικό επίπεδο και σε επίπεδο συμμαχιών. Η Ελλάδα είναι το κράτος παροχής εθνικού πλαισίου αυτού του νέου διεπιστευμένου από το ΝΑΤΟ κέντρου αριστείας, καθώς και κράτος χορηγός 12 επιπλέον κέντρων. Αυτό το γεγονός αποτελεί απτή απόδειξη του ενδιαφέροντός μας για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και την εξεύρεση λύσεων σε σύνθετα ζητήματα μέσω της κοινής προσπάθειας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος επεσήμανε ότι υπήρξαμε πάντα δεσμευμένοι στις θεμελιώδεις κοινές αξίες και τα ιδανικά της συμμαχίας και μίλησε για πρωτοβουλίες μέσω των οποίων προάγονται η συνοχή και η ενότητα. Το ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνει ευέλικτο και προσαρμοστικό, λαμβάνοντας υπόψη ένα όλο και περισσότερο πολυσχεδές φάσμα προκλήσεων των πιθανών εναέριων και πυραυλικών απειλών με εύρος που εκτείνεται από τα απλά μη επανδρομένα αεροσκάφη έως τους βαλιστικούς ή προηγμένους υπηρετικούς πυράβλους. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος αναφέρθηκε στις σημαντικές υπηρεσίες που παρέχει στο ΝΑΤΟ το κέντρο αριστείας, ενώ διαβεβαίωσε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί για την προώθηση του έργου του. Το κέντρο συνιστά την πιο πρόσφατη και πιο ενδεικτική προσθήκη στην προσφορά της Ελλάδας και των ενόπλων δυνάμεών της προς τη συμμαχία και την οικογένεια των διαπιστευμένων κέντρων αριστείας του ΝΑΤΟ. Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο αναπληρωτής διοικητής της Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, στρατηγός Πάολο Ρουτζιέρο και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων.